Η αναφορά του Πρωθυπουργού, η οποία δημιούργησε αυτή την αντιπαράθεση, ήταν η σύγκριση του 2015 με το σήμερα. Το 2015 ήσασταν στο ίδιο άρμα με τη Νέα Δημοκρατία, ήσασταν απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Άρα αναρωτιέμαι αν αυτή η αναφορά σε εκείνη την περίοδο δεσμεύει και σήμερα και αύριο τον πολιτικό σας χώρο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πάμε σε εκλογές κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν θα πάμε το φθινόπωρο ή στο τέλος της τετραετίας, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, πάντως σίγουρα μπαίνουμε σε μια εκλογική χρονιά. Επομένως, είναι σημαντικό, είναι το ερώτημα που πάντα επανέρχεται για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και επανέρχεται και μέσω αυτών των διλημάτων που μας πάνε πίσω στο 2015. Κύριε Κουβέλα, καταρχάς σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε καιρό να τα πούμε, πόσο μάλλον στο Στρασβούργο. Κατά δεύτερον, από την 35-λεπτη, αν δεν κάνω λάθος, ομιλία του Πρωθυπουργού, αυτό ήταν το πρώτο ή δεύτερο λεπτό. Νομίζω ότι η τελευταία φορά που είχαμε Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν το 2015, οπότε εγώ δεν το εξέλαβα διαφορετικά από το 2015 ως τώρα. Είχαμε και το Σεπτέμβριο του 2018, τον Τσίπρα να αναγγέλει την έξοδο από τα μνημόνια. Για το 2018. Νομίζω λοιπόν ότι η συζήτηση είχε να κάνει με το ότι η Ελλάδα πια ακόμα και το 2018 ήταν μέρος του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή γίνεται μέρος της λύσης, έχει καταφέρει να διαχειριστεί κρίσεις μεγάλες που όλοι αντιμετωπίζουμε. Δεν είμαστε απομονωμένοι ως μια συζήτηση γύρω από ένα πρόβλημα που αφορά κυρίως τις χώρες του Νότου αλλά και κυρίως την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, προφανώς είδατε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και αναφέρθηκε σε πάρα πολλά ζητήματα με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα και θεωρώ με ένα πολύ πολιτισμένο τρόπο, αναφερόμενος λοιπόν στα όσα η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός καλούνται να αντιμετωπίσουν τώρα σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει κανείς να τοποθετείται εδώ. Να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε, να βλέπουμε όμως μπροστά και να αντιμετωπίζουμε και τα προβλήματα τώρα σε ένα πλαίσιο που δεν θα είναι μόνο εθνικό. Είμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά είναι ευρωπαϊκό. Εκτιμώ ότι η Ελλάδα έχει μια διαφορετική τοποθέτηση στα πράγματα. Άρα, καλό είναι να λέμε τα καλά της χώρας μας όταν βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο φόρουμ, όταν βρισκόμαστε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και να κρατήσουμε τα υπόλοιπα για την Ελληνική Βουλή και τα θέματα στα οποία μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν προφανώς πάρα πολλά θέματα τα οποία η κυβέρνηση δεν έχει αντιμετωπίσει. Αυτό αφορά κυρίως πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Βλέπουμε ότι εξαντλείται στην παροχολογία και στις παροχές, ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για μεταρρυθμίσεις που μπορούν να μας θωρακίσουν και για το μέλλον, γιατί περιμέναμε όλοι ότι θα τελειώσει η πανδημία και θα τελειώσει η κρίση. Και έρχεται ένας πόλεμος στα σύνορα της Ευρώπης και ανατρέπει όλο το σχεδιασμό. Οι Έλληνες πρέπει να μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς. Σήμερα στην Ευρώπη, κύριε Κουβαρά, σε αυτή την ολομέλεια, συζητάμε για το κόστος της ζωής. Συζητάμε για την ακρίβεια της ενέργειας. Συζητάμε για από κοινού λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι θέμα μόνο ελληνικό. Συζητάμε για το αν το φυσικό αέριο θα πρέπει να θεωρείται ουσιαστικά μια περιβαλλοντικά βιώσιμη δραστηριότητα, καθώς αν θέλει κανείς να περάσει φυσικό αέριο σε μια πόλη για να χρηματοδοτηθεί αυτή η δράση, πρέπει η Ευρώπη να το επιτρέψει.